Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούτε καλά όλοι και πίσω? Δεν βλέπω τίποτα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Καλησπέρα λοιπόν. Είμαστε, εγώ είμαι η Κατερίνα Καραγιάννη και έχω μαζί μου την Αλίσια Κωνσταντούρου και μαζί είμαστε το UXlab. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαστε εδώ. Εγώ περισσότερο νομίζω λίγο από την Αλίσια. Πριν 3,5 μήνες περίπου γέννησα τη δεύτερη μου κόρη και δεν έχω γυρίσει πίσω στη δουλειά ακόμα. Οπότε η σημερινή μέρα είναι ένα φανταστικό διάλειμμα να σταματήσω να ασχολούμαι με το πόσες πάνες έχουμε, με το πόση ώρα κοιμήθηκε το μωρό, το να προσπαθώ να αποτρέψω τη μεγάλη μου κόρη από το να σκοτώσει τη μικρή μου κόρη στον ύπνο της. Το προηγούμενο μουσικό χορευτικό ήταν the most fun I've had το τελευταίο, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και ζητώ συγγνώμη αν είμαι λίγο σκουριασμένη. Λοιπόν, σήμερα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποια πράγματα. Ξέρω, καταλαβαίνω ότι έχουμε κατά κύριο λόγο designers εδώ μαζί μας σήμερα. Εμείς λοιπόν είμαστε μαζί με την Ειρήνη και τον Κυριάκο και τον Ιάσονα, που κάποιοι από αυτούς είναι εδώ μαζί μου σήμερα. Είμαστε το UXlab. Για όσους δεν μας ξέρετε, είμαστε ένα μικρό agency μέσα σε ένα πολύ μεγαλύτερο agency. Είμαστε ένα business unit της Atcom και ασχολούμαστε αποκλειστικά με θέματα UX και usability, από την έρευνα και τη μελέτη και την ανάλυση που προηγείται ενός project, μέχρι το prototyping και φυσικά όλο των ειδών το testing και το validation που χρειάζεται να γίνει για να είμαστε σίγουροι ότι φτιάχνουμε τα interfaces που είναι όσο το δυνατό καλύτερα για όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε σήμερα είναι, αντί να σας παρουσιάσουμε κάποια πιο αφαιρετική θεωρία πάνω στο UX, σκεφτήκαμε να μοιραστούμε μαζί σας δύο project που έχουμε δουλέψει λίγο τον τελευταίο καιρό και να σας ίσως δώσουμε λίγο insight ως προς το πώς καταλήγουμε να φτάνουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις όσον αφορά το UI και το design. Εμείς σαν UX Lab δεν έχουμε designers στην ομάδα μας. Εμείς είμαστε το UX κομμάτι και συνεργαζόμαστε με τους designers είτε της Atcom είτε άλλων εταιριών και agencies και brands με τα οποία δουλεύουμε. Και προσπαθούμε να φέρουμε αυτό το insight και από την έρευνα που έχουμε κάνει στα interfaces που φτιάχνουμε μαζί με τους designers. Καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο να τα εξηγήσουμε όλα αυτά και γι' αυτό καμιά φορά η σχέση μας με τους designers είναι λίγο έτσι it's complicated, που λέει και το Facebook. Και γι' αυτό ήθελα και με τα σημερινά projects, έτσι μήπως μπορέσουμε λίγο να αποκαλύψουμε λίγο περισσότερα πράγματα για τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Το πρώτο project που είχαμε επιλέξει να παρουσιάσουμε είναι το project της WinBank και από ό,τι κατάλαβα έχετε μιλήσει ήδη και θα μιλήσετε και άλλο για e-banking εδώ σήμερα, οπότε φαίνεται ότι είναι ίσως ένα theme σήμερα. Το WinBank, η WinBank λοιπόν είναι το e-banking σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα projects τα οποία έχουμε δουλέψει εμείς σαν UX. Ένα project με πολύ μεγάλες προκλήσεις, όχι τόσο από πλευράς design, και γι' αυτό ήθελα να το παρουσιάσουμε εδώ σήμερα, γιατί από πλευράς εικαστικής, ίσως πιθανώς δημιουργικά, να μην είχαν και πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια η ομάδα του design που δούλεψε. Εμείς όμως το κομμάτι του UX είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε. Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι ότι είχαμε πάρα πολλούς stakeholders από πολλές διαφορετικές ομάδες μέσα στην τράπεζα, που έπρεπε να τους κατανοήσουμε και να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Μιλάμε επίσης για ένα σύστημα το οποίο στην παλιά του μορφή, το παλιό e-banking, υπήρχε σε αυτή τη μορφή πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα από τα παλαιότερα e-banking της Ελλάδας, οπότε υπήρχε και πολύ μεγάλος βαθμός οικειότητας των χρηστών με το συγκεκριμένο σύστημα. Και όπως ξέρουμε, η οικειότητα στα transactional sites μαζί με τη συνήθεια ίσως είναι και το νούμερο ένα παράγοντας όσον αφορά την αίσθηση ευχρηστίας που αισθάνεται κάποιος όταν χρησιμοποιεί ένα σύστημα. Μιλάμε επίσης για ένα κλάδο που έχει παραδοσιακά αρκετά συντηρητικά designs, οπότε έπρεπε να συγκρατηθούμε και εμείς και οι designers όσον αφορά τα πολύ wow πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά σε αυτό που καταλαβαίνει ο μέσος χρήστης. Και να πούμε ότι την εποχή που το δουλεύαμε, γιατί ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε πριν πάρα πολύ καιρό, δεν υπήρχε στην ελληνική αγορά ακόμα κάποιο νέο e-banking, οπότε δεν είχαμε κι εμείς έτσι σαν benchmark ή σαν πηγή έμπνευσης, ας πούμε, κάποιο άλλο σύστημα να δούμε. Αποφασίσαμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το project με μία στρατηγική 5 βημάτων και είμαι και πολύ χαρούμενη, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν είναι απλά ένα ωραίο πράγμα που μπορώ να έρθω να πω σε ένα συνέδριο όπως αυτό. Είναι όντως ο τρόπος που δουλέψαμε και προσεγγίσαμε το συγκεκριμένο project. Σε πρώτη φάση
Είχαμε να κατανοήσουμε ένα σύστημα το οποίο ήταν πάρα πολύ περίπλοκο και πάρα πολύ μεγάλο. Κάναμε μια πολύ μεγάλη σειρά stakeholder workshops, όπου δουλέψαμε μαζί με την τράπεζα για να κατανοήσουμε, όπως είπα, και να καταγράψουμε τις ανάγκες όλων των τμήματων. Είχαμε επίσης και μια μελέτη benchmarking που μας έδωσε να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό και να εντοπίσουμε τα σημεία στα οποία μπορούμε να διαφοροποιηθούμε. Μετά ήρθε το κομμάτι του να βάλουμε στο παιχνίδι και τους χρήστες, που είναι ουσιαστικά και η δουλειά που κάνουμε. Εδώ λοιπόν είχαμε προφανώς και στοιχεία analytics για να δούμε λιγάκι πώς πλοηγούνται οι χρήστες στο υπάρχον σύστημα, ποιες ενότητες βλέπουν, τι paths ακολουθούν, αλλά και κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ χρήσιμο στο συγκεκριμένο project. Πάντοτε το ζητάμε, δεν το παίρνουμε πάντα. Είναι στοιχεία από τυχόν call center ή customer service. Και όπως ξέρετε, οι τράπεζες είναι οργανισμοί που έχουν πολύ οργανωμένα customer service τμήματα, οπότε είχαμε πάρα πολύ πλούσιο καταγεγραμμένο υλικό και μπορούσαμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, για ποιο λόγο παίρνουν τηλέφωνο, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει, πού συναντούν δυσκολίες, και να ξεκινήσουμε έτσι να ξεκαθαρίζει το τοπίο λίγο ως προς το τι πρέπει να διορθώσουμε. Στη συνέχεια περάσαμε στη φάση του prototyping, το οποίο ουσιαστικά ήταν δύο φάσεις. Το ένα κομμάτι πολύ πριν ξεκινήσουμε το visualization, που είχε να κάνει αυστηρά με την οργάνωση της πληροφορίας, έπρεπε να ανασχεδιαστεί όλο το information architecture. Και μετά βέβαια περάσαμε στα user flows, τα οποία αποτυπώθηκαν και σε wireframes για να έχουν και οι designers κάτι πιο χειροπιαστό για να δουλέψουν. Στο κομμάτι του validation δουλέψαμε πολύ, όπως είπα, στο πρώτο κομμάτι του information architecture με αρκετούς γύρους tree testing που κάναμε με πραγματικούς χρήστες του συστήματος και ελέγξαμε διαφορετικές εκδοχές του νέου sitemap που είχαμε φτιάξει για να δούμε αν η δομή μας είναι κατανοητή από το μέσο χρήστη και αν έχει αυξηθεί το findability σε σχέση με το υπάρχον site. Και βέβαια μέσα από guerrilla testing, user testing που έγινε, αναδείχθηκαν και διάφορα άλλα μικρά πραγματάκια που ήρθαμε και διορθώσαμε στο τελικό design. Και τέλος, έρχεται η φάση που συζητάμε μαζί με τους designers, φέρνουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα και το insight των υπόλοιπων βημάτων και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα νέο interface, να τους βοηθήσουμε να φτιάξουν ένα νέο interface. Σήμερα, λοιπόν, έχω διαλέξει να δούμε μαζί 10 χαρακτηριστικά μικρά σημεία αυτού του interface και να προσπαθήσω να σας εξηγήσω πώς από τα προηγούμενα 5 βήματα, πώς τα προηγούμενα 5 βήματα επηρέασαν το κάθε ένα από αυτά τα σημεία. Το πρώτο σημείο είναι το βασικό κομμάτι του information architecture που είπα. Όπως είπα, είχαμε ένα πολύ μεγάλο σύστημα με εκατοντάδες διαφορετικές υπηρεσίες και εκατοντάδες διαφορετικές ενότητες, οι οποίες είχαν σιγά-σιγά αρχίσει να προστίθονται σε ένα παλιό μενού, το οποίο είχε δημιουργηθεί αρκετά παλιά όταν φτιάχτηκε το σύστημα και δεν μπορούσε προφανώς να υποστηρίξει όλο αυτό το νέο περιεχόμενο που είχε προστεθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ δύσχρηστο μενού, με πολύ χαμηλό findability και η τράπεζα να μην έχει τη δυνατότητα να προμοτάρει όσο χρειάζεται τις νέες υπηρεσίες της. Άρα, λοιπόν, καταργήσαμε τελείως την παλιά δομή, δημιουργήσαμε ένα νέο δέντρο με ένα βασικό main menu και ένα secondary menu. Στο βασικό μενού, λοιπόν, είπαμε ότι θα κρατήσουμε αυστηρά όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα τραπεζικά προϊόντα, εκεί που ένας χρήστης δηλαδή μπορεί να βρει όλα τα αυστηρά τραπεζικά θέματα, το χαρτοφυλάκιό του, τις συναλλαγές κτλ. Με ένα πολύ έτσι διακριτικό διαχωρισμό μεταξύ των πρώτων ενοτήτων και των δεύτερων ενοτήτων, προσπαθήσαμε να δώσουμε τη διαφορά ανάμεσα στις κατηγορίες όπου μπαίνει κανείς μόνο για να δει πληροφορίες, να μπω να δω τις καταθέσεις μου, να δω τις κάρτες μου, να δω τις επενδύσεις μου, και στις κατηγορίες όπου μπορώ να κάνω κάτι, να εκτελέσω μια συναλλαγή, να κάνω μια πληρωμή, να κάνω μια μεταφορά, να ετηθώ για ένα καινούριο προϊόν. Οπότε προσπαθήσαμε με αυτόν τον έτσι subtle τρόπο να βοηθήσουμε λίγο υποσυνείδητα την κατανόηση του όλου συστήματος. Personalized είναι γιατί αυτές οι πρώτες ενότητες εδώ μπορεί να αντικατασταθούν με ό,τι τραπεζικό προϊόν μπορεί να έχει ένας χρήστης. Οπότε, εάν δεν έχεις δάνεια μπορεί εδώ πέρα, και έχεις μια ασφάλεια, για παράδειγμα, θα μπορούσες εδώ να βλέπεις τις ασφάλειες και μέσα στο άλλα προϊόντα να υπάρχουν τα υπόλοιπα προϊόντα που δεν σε αφορούν. Το δευτερεύον μενού, το οποίο κάθεται πάνω από το main menu, είναι το σημείο όπου βάλαμε όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις, τα πράγματα σε σχέση με το account του χρήστη, βοήθεια, εργαλεία, επικοινωνία και τέτοιου τύπου πράγματα. Οπότε τα ξεχωρίσαμε από τα βασικά τραπεζικά για να κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρη τη δομή. Κάτι άλλο που προσθέθηκε στο δευτερεύον μενού είναι μία ενότητα, τα αγαπημένα μου, είναι
αυτό που λέμε customization, όχι personalization, τη δυνατότητα δηλαδή ο χρήστης να κάνει customize αυτό που βλέπει. Πολύ σπάνια το προτείνουμε και πολύ σπάνια το κάνουμε. Όμως εδώ μέσα από την έρευνα αποδείχθηκε ότι οι χρήστες θέλουν να μπαίνουν σε ένα τέτοιο σύστημα για να κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και μάλιστα πολύ συχνά επαναλαμβανόμενα πράγματα, τα οποία δεν μπορείς εσύ σαν χρήστη, σαν admin, να προβλέψεις ποια θα είναι. Οπότε δίνουμε τη δυνατότητα στο χρήστη απλά με το να πατάει το αστεράκι σε κάθε μία από τις ενότητες, να τοποθετεί αυτή την ενότητα στα αγαπημένα μου και να μπορεί με ένα κλικ από το δευτερεύον μενού να πάει κατευθείαν σε αυτό το σημείο. Το dashboard επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η αρχική σελίδα ουσιαστικά. Είναι ένα overview του χαρτοφυλακίου του χρήστη. Εδώ θέλαμε να προσπαθήσουμε με μια πιο μοντέρνα ματιά να οργανώσουμε όλο το χαρτοφυλάκιο του χρήστη για να μπορεί να δει συγκεντρωτικά καταθέσεις, κάρτες κτλ. Αλλά και με ένα κλικ να δει από κάτω κάποιες περισσότερες πληροφορίες και φυσικά πατώντας οπουδήποτε να μπορεί να μπει πιο μέσα για να πάει να δει περισσότερη ανάλυση στους λογαριασμούς του. Κάτι άλλο που ήρθε μέσα από την έρευνα είναι πόσο πολύ ένας χρήστης μπαίνει μέσα στο e-banking για να ελέγξει μια παλιότερη συναλλαγή, να δει δηλαδή αν εκτελέστηκε, σε τι κατάσταση βρίσκεται και πολύ συχνά να την επανεκτελέσει την ίδια. Οπότε αυτό οδήγησε στην απόφαση του να μπουν εδώ οι πρόσφατες συναλλαγές, γιατί είδαμε ότι είναι ένας από τους πρωταρχικούς λόγους για τους οποίους μπαίνει κανείς στο σύστημα. Προσπαθήσαμε επίσης όπου μπορούμε σε micro interactions και σε μικρά-μικρά σημεία να κάνουμε την χρήση του συστήματος όσο το δυνατό πιο φιλική και ενστικτόδης με πράγματα όπως inline editing ή με drag and drop functionality μέσα στα favorites, με μικρές λειτουργίες όπως αυτό που σας είπα με το αστεράκι που είναι πράγματα που έχουμε μάθει από το Gmail και από άλλες εφαρμογές, αλλά δεν είναι πράγματα που έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να βρίσκουμε σε ένα e-banking περιβάλλον. Οπότε θεωρήσαμε ότι με τέτοιες μικρές πινελιές κάνουμε το όλο σύστημα λίγο πιο φιλικό και εύχρηστο. Μία από τις ενότητες που μας προβλημάτισε ήταν η ενότητα των πληρωμών. Μιλάμε ότι, και εσείς μάλλον δεν θα το γνωρίζετε, αλλά μέσα από τη WinBank μπορείς να κάνεις εκατοντάδες κυριολεκτικά διαφορετικών τύπων πληρωμές και είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας χρήστης να τις βρει όλες αυτές. Οπότε χωρίσαμε τις πληρωμές σε ανακατηγορία αλφαβητικά δημοφιλής, αλλά και τη δυνατότητα να ψάξει κανείς με free text. Αυτό λοιπόν, αυτή η δυσκολία οδήγησε στην απόφαση του να σχεδιαστεί μια τέτοια τύπου οθόνη για τις πληρωμές. Κάτι άλλο που λάβαμε υπόψη μας είναι κάτι που συνήθως ξεχνάμε στα project. Είναι οι σελίδες που ένας χρήστης δεν έχει τίποτα. Όταν δεν έχεις μια κάρτα ή δεν έχεις ένα ασφαλιστικό προϊόν, συνήθως είναι οι ξεχασμένες αυτές τις τελευταίες σελίδες που κανείς δεν τις θυμάται μέχρι που βγαίνουν live και μετά λέμε «Ωχ, τι άσχημες που είναι». Εκεί προσπαθήσαμε λοιπόν να έχουμε bespoke γραφικά για την κάθε ενότητα και να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να τις κάνουμε και converting σελίδες, να οδηγούμε το χρήστη μέσα από ένα call to action να αιτηθεί, να αποκτήσει το προϊόν αυτό που δεν έχει. Το αυτονόητο, προφανώς, αλλά το όχι τόσο εύκολο, είναι ότι σε όλες τις διαδικασίες, σε όλες τις συναλλαγές, προσπαθήσαμε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλα τα usability, best practices, form usability κτλ. Έτσι ώστε να έχουμε διαδικασίες με βήματα που είναι ξεκάθαρες, εύχρηστες και ένας χρήστης μπορεί με αυτοπεποίθηση να εκτελέσει τις συναλλαγές του μέσα στη WinBank. Μικρές διορθώσεις που ήρθαν μέσα από τον guerrilla testing επίσης είχαν ενδιαφέρον. Αυτή που έχει έτσι περισσότερο ενδιαφέρον να μοιραστούμε μαζί είναι ότι όταν οι χρήστες δοκίμασαν πρώτη φορά το σύστημα, μας είπαν ότι μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις που τα νούμερα των λογαριασμών, δηλαδή τα ποσά των λογαριασμών, τα χρηματικά ποσά, είναι μεγάλα και θα ήθελαν να μην φαίνονται τόσο πολύ, έτσι ώστε αν βλέπεις το e-banking σου, στο γραφείο σου, για παράδειγμα, να μην βλέπει ο περαστικός τα ποσά που έχεις εσύ. Οπότε προσθέθηκε η λειτουργία του να μην εμφανίζονται τα ποσά, εάν θες να μπεις να κάνεις μια συναλλαγή, για παράδειγμα, αλλά να μην φαίνονται τα χρηματικά ποσά που έχεις στον περαστικό. Και φυσικά, last but not least, όλα αυτά έγιναν ακόμα πιο περίπλοκα από την παράμετρο του responsiveness, όπου είχαμε να σχεδιάσουμε τα πάντα σε fully responsive mode, από μέγεθος οθόνης κινητού μέχρι και μεγάλες οθόνες υπολογιστών. Οπότε όλα έπρεπε να γίνουν εις τριπλούν τουλάχιστον και να ληφθεί υπόψη η διαφορετική εμπειρία στο κάθε μέσο. Αυτό είναι εν συντομία ένα project που διήρκεσε μήνες. Πήρε πάρα πολύ χρόνο από πάρα πολλούς ανθρώπους και δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Όπως είπα, μπορεί να μην έχει από πλευράς creativity
το wow factor που μπορεί να έχουν άλλα έργα. Είναι όμως ένα project το οποίο δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά από πλευράς UX και φέραμε πολύ insight από όλη την ανάλυση και την έρευνα που κάναμε μέσα από τη στρατηγική μας. Τώρα ένα πολύ πιο ευχάριστο, ας το πούμε, στην όψη project από την Αλίσια που έχει να κάνει με in-store ordering από τα goodies. Τώρα θα αρχίσουν να τρέχουν σάλια. Πριν σας μιλήσω λίγο για αυτό το project και τα goodies γενικά και τον τρόπο που δουλέψαμε, ήθελα να σας πω ότι εγώ έχω το background λίγο του designer, είμαι μηχανικός σχεδιαστής, design engineer, οπότε αυτό δεν θέλω να φύγω ποτέ μακριά από αυτό, οπότε επιδιώκω στα πλαίσια του UXlab και γενικά στην όλη, στον τρόπο που δουλεύουμε στην Atcom, να είμαι πιο κοντά στους designers και να δουλεύω και μικρό UX, UI, minor πράγματα. Λοιπόν, το project που θα σας πω τώρα είναι ουσιαστικά για τα goodies. Τα goodies πριν κάποια χρόνια έκαναν ένα rebranding, να το πούμε. Άλλαξαν το όνομά τους σε Goodies Burger House και θέλαν ουσιαστικά να βάλουν μέσα σε όλο αυτό την τεχνολογία και το innovation. Και αυτό θα θέλαν πολύ να το φέρουν και μέσα στο κατάστημα. Οπότε μιλάμε τώρα για ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, καμία σχέση με το παλιό που υπήρχε πριν ένα χρόνο, το οποίο ουσιαστικά θέλανε να δημιουργήσουν ένα digital experience, να βάλουν το φυσικό κόσμο και το φυσικό κατάστημα και να βάλουν διάφορα τεχνολογικά προϊόντα μέσα στο journey που ακολουθεί ο χρήστης μέσα στο κατάστημα. Οπότε αυτό είναι το brief που πήραμε από τον πελάτη. Εμείς το εμπλουτίσαμε λίγο, γιατί είχαμε την τεχνολογική δυνατότητα και είχαμε και την ομάδα να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Θέλουν ουσιαστικά να απευθυνθούν στον κάθε πελάτη σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε να πάμε λίγο και να κουμπίσουμε το personalization. Γιατί είχαν δει ότι ουσιαστικά ο πελάτης των goodies είναι περισσότερο κοντά στην τεχνολογία από ποτέ και θέλαν να κάνουν αυτό το πείραμα, το οποίο το δουλέψαμε μαζί. Οπότε πάλι μιλάμε για αυτό το buzzword που λέγεται disrupt και πώς μπορούμε να κάνουμε disrupt. Είναι ένα project που το δουλέψαμε πολύ διαφορετικά από το αντίστοιχο της WinBank. Δεν έχει να κάνει σίγουρα με e-banking, αλλά δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο. Είχαμε πολύ λίγο χρόνο, η αλήθεια είναι, που συμβαίνει πολλές φορές στα projects που δουλεύουμε. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουν περάσει αρκετοί μήνες, νομίζω μέσα σε ένα μήνα ή ενάμιση έπρεπε να το έχουμε παραδώσει. Οπότε πολύ σφιχτό το deadline, πολλές ομάδες, μιλάμε και για τους αρχιτέκτονες που εκείνη την ώρα ξεκινούσαν να κοιτάνε κατόψεις και να φτιάχνουν το κατάστημα και πώς θα είναι η χωροθέτηση. Θέλαμε να έρθουμε πιο κοντά στον πελάτη, ένα πελάτη που επισκέπτεται το φυσικό κατάστημα, αλλά γνωρίζαμε κάποια πράγματα γι' αυτόν, γιατί έχουμε σχεδιάσει και έχουμε σίγουρα και analytics και data από τον τρόπο που ο πελάτης των goodies παραγγέλνει μέσα από το website ή από το application. Αλλά δεν είχαμε τόσο πολλά δεδομένα για το πώς ο πελάτης μέσα στο φυσικό κατάστημα αλληλεπιδρά με το brand και παραγγέλνει όλο αυτό το ordering process. Και επίσης βλέπαμε ότι ουσιαστικά είναι μια διαδικασία που πολλές φορές λέμε γιατί πρέπει να είναι such a hustle. Δηλαδή, γιατί για να παραγγείλεις πρέπει να περάσεις από όλα αυτά τα στάδια και να σου βγαίνουν συνέχεια διαφημίσεις και πάρε και αυτό και εκείνο και μήπως θες και κάτι άλλο και μήπως να στο κάνω και μενού. Και φυσικά τα μπεργκεράδικα, κάτι άλλο που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, είναι ότι τα μπεργκεράδικα ξεφυτρώνουν σε κάθε γειτονιά, δεν ξέρω, σε κάθε. Δηλαδή, εγώ μένω, ας πούμε, στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα, και έχουμε άπειρα μπεργκεράδικα. Οπότε κάπως έπρεπε να κάνουμε differentiate από τους υπόλοιπους. Δουλέψαμε λοιπόν σαν Atcom, σαν UX Lab, μαζί με το Innovation Lab, που είναι ένα άλλο business unit της Atcom, που ασχολείται με όλα αυτά τα περίεργα, τα VR και το τραπέζι που θα δείτε τώρα που σχεδιάσαμε και τις οθόνες. Σαν UX Lab ξεκινήσαμε από wireframes, τα οποία ήταν low fidelity στην αρχή της διαδικασίας. Και για να δούμε κάποιες οθόνες και πώς δομούμε και κάνουμε prioritized elements μέσα στη συγκεκριμένη οθόνη, μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε high fidelity wireframes. Τα low fidelity, επειδή ουσιαστικά η επιφάνεια που είχαμε να δουλέψουμε, θέλαμε να βάλουμε ένα πολύ μεγάλο τραπέζι, μια πολύ μεγάλη οθόνη μέσα στο κατάστημα. Ήταν πολύ δύσκολο να το σχεδιάσουμε στον desktop υπολογιστή μας, οπότε προσπαθώντας να το κάνουμε, δεν έβγαινε ακριβώς στην πράξη και δεν παίρναμε ουσιαστικά το αποτέλεσμα που θέλαμε.
Θα δείτε στη συνέχεια. Ασχοληθήκαμε λίγο και με την εργονομία του χώρου και τα human factors, ο άνθρωπος που ουσιαστικά θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου τραπεζιού. Φτιάξαμε personas, τα οποία ουσιαστικά τα personas και το customer journey mapping που βλέπετε από κάτω, είναι κάτι που δεν τα έχει ζητήσει ο πελάτης, αλλά προκειμένου να δουλέψουμε όλοι μαζί συνεργατικά και να βγει ένα αποτέλεσμα που να καταλάβουμε ότι ο χρήστης ουσιαστικά θα το βρει intuitive και εύχριστο, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία εσωτερικά και δουλεύαμε παράλληλα. Και κάναμε και user testing guerrilla ή quick and dirty, όπως τον λέμε. Επί τόπου, πάνω στο τραπέζι, άπειρες ώρες, τα δάχτυλά μας δεν ξέρω, πήραν φωτιά. Το καλό με αυτό το project είναι ότι ήμασταν involved since day one. Δηλαδή, μπορέσαμε να μελετήσουμε το χώρο μαζί με τους αρχιτέκτονες, να δούμε πώς θα είναι το τραπέζι, πού θα τοποθετηθεί, πώς είναι το flow του χρήστη μέσα στο κατάστημα που μπαίνει και ποιοι θέλουν ουσιαστικά το προϊόν να το πάρουν και να φύγουν και ποιοι θέλουν να κάτσουν και να περάσουν ώρες μέσα στο κατάστημα. Ώρες, εντάξει, πώς είναι ορθατρός. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία, δουλεύοντας όλες οι ομάδες παράλληλα, γιατί δεν είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε αυτό το define research και όλα αυτά. Μπήκαμε στη διαδικασία να αποδομήσουμε όχι το burger, αλλά το project που μας είχε δοθεί, να δούμε το ίδιο το σύστημα, την οθόνη, πώς αλληλεπιδράει το χρήστη και το context μέσα στο οποίο ο χρήστης δρά. Ξεκινήσαμε από το ίδιο το κατάστημα, το φυσικό κατάστημα, την κάτωψή του και ορίσαμε πού θα ήταν σωστό να τοποθετηθούν αυτές οι οθόνες σε σχέση με τις ανάγκες του χρήστη και το behavior του μέσα στο κατάστημα. Εδώ πέρα, ναι, ουσιαστικά περάσαμε από τα wireframes που κάναμε σε desk το περιβάλλον, αρχίσαμε να ζωγραφίζουμε σε τείχους, γιατί θέλαμε σίγουρα μεγαλύτερη επιφάνεια. Περνάει και ο CEO Chatcom από μπροστά, γιατί όλοι θέλαν να δουν τι κάνουμε σε αυτόν τον όροφο. Και εδώ είναι στο τρίτο όροφο της εταιρείας μας. Μετά κατεβήκαμε στο υπόγειο, οπότε εκεί ήταν λίγο πιο hardcore τα πράγματα. Στο υπόγειο ουσιαστικά αρχίσαμε να μελετάμε λίγο τα human factors που λέμε, δηλαδή τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τα οποία έπρεπε να γνωρίζουμε σαν πληροφορία, να τα έχουμε στο κεφάλι μας, για να πάρουμε διάφορες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του project. Όπως, ας πούμε, την κίνηση των δακτύλων, το ίδιο το fingertip και τα hotspots του πόσο μεγάλα μπορούμε να τα κάνουμε, τα gestures και τι είναι ο χρήστης συνηθισμένος να κάνει, το position του, θα βάζαμε ένα τραπέζι που θα ήταν λίγο τραπέζι bar και θα μπορούσε ο χρήστης όρθιος να το χρησιμοποιήσει ή θα καθότανε. Το posture, άμα θα ήταν lean over και ουσιαστικά θα παρήγγειλνε και θα συμμετείχε σε όλο αυτό το application ή θα ήταν sit back και θα ήταν λίγο πιο χαλαρός και μπορεί να άπαιζε και λίγο με το φαγητό του όπως παίζουμε. Τη γωνία και την απόσταση θέασης και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου σώματος ανάλογα με το ποιοι ήταν οι πελάτες μας. Δηλαδή, ας πούμε, αν πάμε να βάλουμε το εικονίδιο του καλαθιού κάπου πολύ μακριά, οι χρήστες θα μπορέσουν, ας πούμε, να το κάνουν tap ή να σύρουν κάτι σε αυτό το εικονίδιο. Είχαμε και, λάβαμε υπόψη μας σίγουρα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών που είχαμε, όπως τις διαστάσεις της οθόνης, αλλά και την ευαισθησία του film, το οποίο ουσιαστικά ο χρήστης πατούσε. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία να λέμε, OK, ο χρήστης θα πατάει με το δάχτυλο, μήπως θα πατάει με όλη την παλάμη, μήπως θέλουμε να καταλαβαίνει και άλλα πράγματα, δυνατότητες που μας έδινε η ίδια τεχνολογία. Ας πούμε, αν κάποιος ακουμπήσει την Coca-Cola του πάνω στο τραπέζι, έχουμε την δυνατότητα να καταλάβουμε ότι έχει ακουμπήσει μια Coca-Cola, άρα μάλλον δεν θα του προτείνουμε να πιει κάποιο ρόφημα σε εκείνη τη φάση. Δεν το προχωρήσαμε αυτό, κυρίως λόγω χρόνου. Μετά άρχισαμε να λέμε, ωραία, έχουμε μια μεγάλη επιφάνεια, πάνω κάτω το ratio είναι αυτό, οπότε πώς το χρησιμοποιούν οι χρήστες στο τραπέζι, πώς κάθονται. Συνήθως αν πας με μια παρέα που μπορεί να είναι 4 άτομα, λες θα κάτσουμε 2 από εδώ ή άλλοι 2 από εκεί. Ο καθένας σίγουρα θέλει να δει το μενού, το δικό του, για να μπορέσει να παραγγείλει. Και όταν τελείωνε αυτό, μήπως κάπως να γινόταν να δίναμε μία παραγγελία και όχι 4 διαφορετικές, αλλά κρατώντας πάντα ένα λογαριασμό για τον κάθε ένα, γιατί συνήθως δίνουμε μια παραγγελία και λέμε, okay, εντάξει, αλλά πόσο θα πληρώσεις εσύ και πόσο θα πληρώσω εγώ. Προσπαθήσαμε να το λύσουμε αυτό. Μετά, κοιτώντας αργότερα και τον ίδιο το χρήστη, είδαμε ότι, εντάξει, όπως λέει και ο Joy στα φιλαράκια, Joy doesn't share food και γενικά δεν μας αρέσει να μοιραζόμαστε το φαγητό μας και ούτε τους λογαριασμούς μας και το mentality είναι κάπως έτσι. Οπότε λέμε, ωραία, ο καθένας θα έχει το δικό τραπέζι, τη δική του επιφάνεια, το δικό του interface. Προσπαθήσαμε να δούμε αν συνήθως δύο άνθρωποι που έρχονται κάθονται απέναντι, κάθονται ένας δίπλα στον άλλον, για να δούμε λίγο και το orientation και πώς θα χωρίσουμε αυτόν τον ωφέλιμο χώρο και την επιφάνεια.
Οπότε κάπου εκεί λέμε, ωραία, αλλά ποιος είναι ο πελάτης μας. Πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πελάτης μας. Σίγουρα κοιτάξαμε στοιχεία από το Google Analytics, από το website και από το application που είχαμε. Είδαμε τις παραγγελίες στο φυσικό κατάστημα και από διάφορα service που μπορεί να είχαν γίνει εντός καταστήματος, αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό. Οπότε εσωτερικά φτιάξαμε, αν δεν κάνω λάθος, 2 ή 3 personas, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο το χρήστη και να δημιουργήσουμε έμπαθη. Ειρήνη, γελάς, επειδή είσαι στη φωτογραφία, πολύ ωραία. Οπότε, για να φτιάξουμε τα personas, είδαμε όλα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που έχει το συγκεκριμένο persona, που είναι συγκεκριμένα. Δεν λέμε ότι είναι κάποιος που είναι από τα 25 μέχρι τα 30. Είναι η Ειρήνη και είναι 29 και μένει εκεί. Τα motivation και τα frustrations που έχει και την ιδανική εμπειρία που θα ήθελε να έχει μέσα από αυτό. Μαθαίνοντας, λοιπόν, και ερχόμεν λίγο πιο κοντά στον τελικό χρήστη, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε λίγο και τα 5 στάδια του ordering, τα οποία μέσα στο κατάστημα, που ήταν που μπαίνεις και λες, ωραία, τι παίζει στο μενού, τι προσφορές παίζουν, το οποίο αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε facilitate και στο ίδιο το τραπέζι, το searching, ότι ψάχνω, δεν ξέρω ακριβώς τι θέλω, αλλά δείξε μου λίγο τον κατάλογο, να δω τι έχει, δείξε μου φωτογραφίες, δείξε μου description. Το actual ordering, που εκεί παραγγέλνεις και θέλεις να είναι γρήγορη διαδικασία και θέλεις να είναι και personalized, γιατί εσύ δεν θέλεις, ας πούμε, να βάλεις κρεμμύδι στο συγκεκριμένο ή θέλεις τη σαλάτα ξεχωριστά, ας πούμε, τη μουστάρδα, γιατί ο διπλανός σου με τον οποίο θα τη μοιραστείς δεν το θέλεις. Το delivery, το ουσιαστικά θα είναι take out ή dine in και με ποιο τρόπο ουσιαστικά θα στο φέρουν το φαγητό. Και το eating στάδιο στο οποίο τρως και εκεί ίσως θα ήθελες να παίξεις και με κάτι, μπορεί και όχι, που και αυτό ουσιαστικά υλοποιήσαμε κάτι. Έχοντας λοιπόν τα personas μας, χρησιμοποιήσαμε ένα persona, την Ειρήνη, και προσπαθήσαμε λίγο να την ακολουθήσουμε στο journey που ακολουθεί μέσα στο κατάστημα. Είδαμε λίγο τα διάφορα touch points, πώς αλληλεπιδρά με τον υπάλληλο, με τα διάφορα διαφημιστικά banners δεξιά και αριστερά, με το κινητό της ίσως. Και είδαμε ουσιαστικά τι κάνει μέσα σε αυτή την πορεία, τι είναι αυτό που σκέφτεται και τι είναι αυτό που νιώθει. Οπότε από αυτά βγήκαν πολύ σημαντικά micro moments που θα έπρεπε να τα κάνουμε facilitate στο application μέσα από το τραπέζι ή τις οθόνες. Και φυσικά ξεκινήσαμε τα wireframes, τα πιο detailed, ας πούμε, για την προϊοντική σελίδα και το actual design, το οποίο, επειδή δουλεύαμε παράλληλα, όλα αυτά γινόντουσαν παράλληλα, οπότε γενικά υπήρχε ένα χάος, αλλά ας πούμε ότι ήταν οργανωμένο. Κάτι πολύ σημαντικό που θέλαμε να δούμε και θέλαμε να δούμε πώς θα είναι όσο το δυνατόν πιο εύχριστο για το χρήστη, ήταν το μενού. Πώς θα είναι το μενού. Είχαμε 2 levels. Σίγουρα δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα burger icon και να είναι κρυφό το μενού για πολλούς λόγους. Ένα burger icon σε ένα κατάστημα που έχει burger menu, μάλλον λίγο inception εμένα μου θυμίζει φάση. Οπότε αυτό που κάναμε με το... αυτό που θέλαμε ουσιαστικά να δούμε στο μενού είναι ότι θέλαμε να υπάρχει όλος ο κατάλογος και γενικά όσο λέγαμε στον πελάτη ότι είναι ωραία, έχουμε πράγματα να κάνουμε και μπορούμε να τα χωρέσουμε στην οθόνη και μπορούμε να τα κάνουμε facilitate και μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και να τα παρουσιάσουμε με ένα εύχριστο τρόπο, ο πελάτης συνέχεια έλεγε, ωραία, θέλω και τις προσφορές μου, θέλω και αυτό και θέλω και το τριπλό μπιφτέκι και βάλε και κάτι άλλο, που ας πούμε μπορεί να μην το πάρεις από το application, από το website. Είχαμε ανάγκη να υπάρχουν 2 διαφορετικά level στο μενού. Ο κύριος κατάλογος και μετά, αν διάλεγες, ας πούμε, τις σαλάτες, θα σου δείχνω όλες τις σαλάτες. Intuitive και usable, σίγουρα. Informative, γιατί είχε πολλά να σου πει σε σχέση με αυτό που πας να φας. Και εκεί αναρωτηθήκαμε, μήπως όμως σε όλο αυτό, επειδή είναι και μία touchscreen οθόνη, μπορούμε να το κάνουμε και λίγο fun. Οπότε ανατρέξαμε λίγο σε Amiga και σε παιχνιδομηχανές και σε όλα αυτά που παίζαμε όταν ήμασταν όσοι είστε πάνω από 30. Παίξαμε λίγο με τις μπάλες, αυτό είναι το puzzle bubble, και προσπαθήσαμε λίγο να βρούμε κάτι που να είναι φαν, αλλά όχι επιτηδευμένο φαν. Δηλαδή κάτι που θα είναι μέσα στην όλη λογική που αράζει σε ένα τραπέζι. Και θα είναι εύκολο και σε σχέση με τη φυσιολογία των κινήσεων του χρήστη. Οπότε ουσιαστικά καταλήξαμε στον κύριο κατάλογο να εμφανίζεται από πάνω, πέφτουν αυτές οι μπαλίτσες με τις οποίες μπορείς να αλληλεπιδράσεις και να τις πετάξεις και στον απέναντί σου. Σαν αυτά τα παιχνίδια που παίζουμε με το τραπέζι που του πετάμε κάτι. Και ήτανε, ουσιαστικά πέφτανε σιγά-σιγά, οπότε μπορούσε σιγά-σιγά να γνωρίσεις τον κατάλογο. Και μετά το second level menu, πατώντας μία από αυτές τις μπάλες, κλείδωνε αυτή η μπάλα στα αριστερά της οθόνης και μπορούσες, υπήρχε αυτό το
roundabout, γύρω-γύρω όλοι, να κάνει, να παίξει ο χρήστης με αυτό και να δει πολλά προϊόντα. Θέλαμε σίγουρα να φαίνονται πάνω από 3-4, γιατί το να το βάλεις στα αριστερά και να φαίνονται έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει, ας πούμε, στις αρχές, 2 μόνο προϊόντα, δεν έδινε κάτι και δεν ήταν εύκολο. Και είχαμε διάφορα requirements για το συγκεκριμένο μενού, τα οποία ουσιαστικά μπορέσαμε να πάρουμε αποφάσεις μέσα από γκερίλα τέστινγκ που κάναμε, αυτό στο υπόγειο που κατεβήκαμε και παίζαμε συνέχεια με αυτή την οθόνη. Ένα άλλο θέμα που αντιμετωπίσαμε είναι ότι υπήρχαν πολλά global elements και διαφορετικές σελίδες με διαφορετικό layout μεταξύ τους, διαφορετικά screens, τα οποία αυτά τα global elements έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε σελίδα και σε κάθε view και να υποστηρίζονται. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία ότι okay, ο χρήστης σε ένα website, σε ένα application, έχει συνηθίσει το μπάσκετ του να βρίσκεται πάνω δεξιά, αλλά επειδή στην αρχή θέλαμε να βάλουμε και κάποιες κινήσεις που να σπρώχνει το προϊόν στο καλάθι, ας πούμε, ήταν γενικά ο χρήστης μάλλον δεν θα έφτανε πάνω δεξιά στην οθόνη του. Οπότε και εκεί κάναμε πολύ γκερίλα τέστινγκ για όλα αυτά τα elements. Ναι, όταν δεν ήμασταν σίγουροι, κάναμε τεστ. Και όταν δεν έπιανε το debate μεταξύ μας. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, προσπαθούσαμε, ο χρήστης μέσα από αυτό το application μπορούσε να φτιάξει και το δικό του burger. Ήταν μια οθόνη που μας έφαγε τη ζωή, δεν ακούγεται πάρα πολύ ωραία, αλλά ουσιαστικά είχαμε πάρα πολλά requirements, τα οποία έπρεπε όλα να τα κάνουμε facilitate, και είναι αυτό που σας έλεγα, ότι ο πελάτης ξανά και ξανά και ξανά ήθελε να βάζει κι άλλα, και τριπλό μπιφτέκι, και αυτό το μενού, και εκείνο, και τις πατάτες θέλω spicy, όχι, τις θέλω deluxe, κτλ. Οπότε παίξαμε πάρα πολύ με αυτή την οθόνη, όπως βλέπετε. Το άλλο που θέλαμε να δούμε είναι μέσα στο product view, που είναι το προϊόν, για να το κάνουμε λίγο πιο personalized, πιο customizable, ας πούμε, το burger, θέλαμε κάποια προϊόντα να είναι χωριστά και κάποια να είναι χωρίς. Οπότε έρχεσαμε να παίζουμε ότι, ωραία, μήπως να είναι κάτι χαρτάκια που τα τραβάς ή κάτι χαρτάκια που τα πατάς και κάνει cross-out. Και μετά λέγαμε, ωραία, αλλά μήπως πρέπει να το εξηγήσουμε, γιατί ίσως δεν είναι πάρα πολύ κατανοητό την πρώτη φορά. Μήπως να βάλουμε ένα σκιτσάκι για να το εξηγήσουμε. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία είπαμε ότι, ωραία, αν χρειάζεται να το εξηγήσουμε στο χρήστη, μάλλον κάτι δεν έχουμε κάνει καθόλου καλά. Οπότε δεν προχωρήσαμε αυτή τη λογική. Και κάτι άλλο που το δουλέψαμε αρκετά έχει να κάνει με το όλο interaction του χρήστη. Έχουμε μία οθόνη, μία διεπαφή που είναι touch. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πάντα, από swipe δεξιά-αριστερά, zoom, drag and drop, οτιδήποτε θέλαμε. Προσπαθούσαμε όμως να είναι κάτι που να είναι intuitive και εύκολο να το καταλάβει ο χρήστης. Οπότε θέλαμε στην αρχή να βάλουμε αυτό το fun factor και σε αυτό, σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε λέγαμε ότι, ωραία, έχεις φτιάξει το burger σου ή το μενού σου και κάνει drag and drop και βάλτε στο καλάθι. Το οποίο τελικά μετά από testing δεν το καταλάβαιναν πάρα πολλοί χρήστες, παρόλο που είχαμε βάλει και τα λεκτικά. Γιατί και εκεί που καταλήξαμε ήταν ουσιαστικά ότι ο χρήστης στο ό,τι θα έπρεπε να επιλέξει θα έκανε tap πάνω στην οθόνη και για να περάσει στο επόμενο view θα έκανε swipe. Οπότε είχαμε δύο διαφορετικές λογικές. Ωραία. Να σας δείξω λίγο ένα βιντεάκι. Λίγο θα το βάλω. Θα είναι παγκόσμια πρώτη. Θα πατήσω και θα ανοίξει YouTube. Καταλάβατε πριν τι είναι.
Αυτό θα το ξαναδείτε με το ζόρι. Okay. Okay. But that was fantastic. I'm now good. Very hungry. And also, you there's just loads. Ate. Of, sorry. You just ate. I know, but I can eat constantly. And also, there's some great questions for you on Twitter. We don't have time, unfortunately, to do it now. Okay. But if you could go on there and answer them, sure. There's one from Gogol Bailey, also Christos. They're really interested in the whole process of gorilla testing. Great. But that's thank you. It's really, and really we'll insightful. And we'll be here for a while, so we can. Oh chat yeah, with everyone. Yeah, please do ask them questions. Thank you very much. Thank you so much.